Μία εβδομάδα κλειστές συμπληρώνουν οι κυπριακές τράπεζες, εντείνοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό των πολιτών για το τι μέλη γενέστε και το πότε τελικά θα ανοίξουν, αφού χιλιάδες είναι οι καταθέτες που διατηρούν λογαριασμούς τόσο στην Τράπεζα Κύπρου όσο και στη Λαϊκή. Με νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας της Κύπρου, το άνοιγμα των τραπεζών μετατέθηκε για τρίτη φορά για την ερχόμενη Πέμπτη. Όμως κανείς δεν είναι σίγουρος αν θα συμβεί αυτό και αν όταν ανοίξουν οι τράπεζες θα έχουν την πρώτερη μορφή και τις καταθέσεις των πολιτών στη θέση τους. Σήμερα Τρίτη, το κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου έδινε κανονικά χρήματα μέσω ATM στους πολίτες, όμως το αντίστοιχο της Λαϊκής στέρεψε για πολλωστή φορά, προκαλώντας την αγανάκτηση των πολιτών. Ταλαιπωριούνται, αλλά κάτι είπαν ότι αύριο θα ανοίξει. Για την Πέμπτη είπαν. Για την Πέμπτη. Ναι, αλλά είναι η τρίτη αναβολή. Εγώ τι να κάνω τώρα, μπορείς να μου πεις. Νιώθετε ότι μας κοροϊδεύουν? Σου είπα, δεν ξέρω, γιατί δεν έχω καμία σχέση με την Λαϊκή ούτε με την Κύπρου, οπότε είμαι από τους τυχερούς μάλλον. Το άνοιγμα της τράπεζας πήρε, λέει, νέα αναβολή για την Πέμπτη. Ναι. Σας προβληματίζει αυτό? Όχι, δεν με προβληματίζει. Έχω ακούσει ότι θα εξαγοραστεί από την Πειραιώς η τράπεζα. Έτσι. Δεν ανησυχείτε ότι θα χαθούν καταθέσεις? Όχι, δεν ανησυχώ, καθόλου δεν ανησυχώ. Από τη στιγμή που θα εξαγοραστεί από ελληνική τράπεζα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά όπως και να έχει, οι Έλληνες καταθέτες δεν νομίζω ότι θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Εσείς πιστεύετε ότι τελικά το πρόβλημα είναι της Κύπρου έτσι ξαφνικά ή η Ευρωπαϊκή Ένωση το δημιουργεί? Εγώ νομίζω ότι η Κύπρος το δημιούργησε το πρόβλημα. Με τις λάθος αποφάσεις που έχει πάρει. Από εκεί και πέρα τα βάζουμε όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι σωστό αυτό το πράγμα. Βλέπουμε μια στοχοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότου σε μνημόνια η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και τώρα η Κύπρος. Τι να σας πω, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν καλά και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα φτιάξει η κατάσταση με το τραπεζικό σύστημα? Εγώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούν να αφήσουν τις τράπεζες να καταρρεύσουν. Θα καταρρεύσουν όλα. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί. Την παρέτησή του υπέβαλε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, Ανδρέας Αρτέμι. Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών εκφράζει τη διαφωνία του με τους σχεδιασμούς για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας καθώς και την πώληση των παραρτημάτων της που ετοιμάστηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με το ΔΣ της τράπεζας. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι διόρισε τον Νίκο Χριστοφίδη ως ειδικό διαχειριστή για την εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης στην Τράπεζα Κύπρου και την Άντρια Αντωνιάδου ως την ειδική διαχειρίστρια για την εκτέλεση των μέτρων εξυγίανσης στη Λαϊκή Τράπεζα. Η διοίκηση της τράπεζας φέρεται να μην ενημερώθηκε για το διορισμό του διαχειριστή, ενώ διαφώνησε με την αναγκαστική ανάληψη των 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκαν στη Λαϊκή από τον μηχανισμό ELA Emergency Liquidity Assistance της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Βλέπετε νέα αναβολή στο άνοιγμα των κυπριακών τραπεζών. Ο κόσμος ανησυχεί. Κοιτάξτε, έχω άποψη, αλλά δεν μπορώ να την εκφράσω τώρα. Δεν έχω χρόνο. Έχω μια δουλειά. Ήθελα πάρα πολύ να σας μιλήσω κάποια στιγμή, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Πάντως τα πράγματα βλέπω να χειροτερεύουν. Άποψή μου είναι αυτή. Το κρίσιμο ερώτημα, το πρόβλημα τελικά το δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το δημιούργησε η Κύπρος το πρόβλημα της Κύπρου, γιατί βλέπουμε μια στοχοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότου. Ήδη Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα είναι σε μνημόνια και τώρα η Κύπρος. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι το πρόβλημα σφαιρικότερο, αναφέρεται σε όλη την Ευρώπη ή παγκόσμιο, αλλά υπάρχουν και οι συνωμοσίες πίσω από όλα αυτά. Κανένα δεν μπορεί να ξέρει αν υπάρχουν συνωμοσίες ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια σχέδια. Αλλά είναι θέμα η προσωπική μου άποψη. Φυσικά αυτή ζητάτε τώρα. Αλλά πιστεύω ότι είναι και θέμα συνωμοσίας που μπορεί να είναι από πίσω από όλα αυτά. Αλλά και θέμα σφαιρικότερο με την Ευρώπη και την γενικότερη πολιτική, ας πούμε, η οποία υπάρχει και είναι τώρα σε ισχύ. 600 ευρώ είναι το μέγιστο ποσό που μπορούν να σηκώνουν ημερησίως από τα ATM οι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν αυτό ισχύει και για τη Λαϊκή Τράπεζα. Την ίδια ώρα, μέχρι το μεσημέρι, αναμένεται να ολοκληρωθεί η υπογραφή των συμφωνιών για την απόκτηση του δικτύου των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς. Συνεπώς, το άνοιγμα των καταστημάτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα εξακολουθεί να ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των διοικήσεων των τριών κυπριακών τραπεζών, μέχρι και την ολοκλήρωση της υπογραφής των συμβάσεων, τονίζει η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς.
Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι η Κύπρος είχε ένα ασίδωτο τραπεζικό σύστημα παρόμοιο με αυτό της Αμερικής, με πολύ υψηλά επιτόκια, με πολύ μπόνους, με μπόνους πολλά. Πιστεύετε ότι η Κύπρος δεν διαχειρίστηκε σωστά το οικονομικό της πρόγραμμα? Μπορεί και αυτό, όταν έχει ένα πολύ μεγάλο διεκομμένο τομέα τραπεζικό, που πιστεύω ότι νομίζω ήταν 10%, αν δεν κάνω λάθος, του ΟΑΕΠ, πιστεύω ότι και αυτό θα έχει κάποιο νόημα. Ναι, ότι δεν μπορείς να εγγυηθείς όλα τα κεφάλαια ενδεχομένως. Μπορούν εύκολα να σε χτυπήσουν όμως όταν έχεις τόσο μεγάλο διεκομμένο τομέα. Ήταν λοιπόν ένα θύμα ίσως και η Κύπρος με την έννοια ότι είχε μεγάλο τομέα διεκομμένο, αλλά θα μπορούσε να χτυπηθεί. Και τέλος, ήδη έχει κυκλοφορήσει το τελευταίο σενάριο που λέει για κούρεμα στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, εκτεταμένος τόσο οι καταθέσεις κάτω των 100.000 δεν θα πειραχθούν. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ένα δίκαιο σύστημα αυτό? Πώς να το πεις αυτό? Δεν ξέρεις αυτοί που είχαν λεφτά μέσα που είναι πάνω από 100.000 ήταν σωστοί? Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν φέρει χρήματα από ξέπλυμα? Αυτό κανένας το ξέρει. Δεν είναι σωστό για την τραπεζική πίστη όμως αυτό να υπάρχει, γιατί ο άλλος δεν θα επενδύσει στην Κύπρο πλέον τα λεφτά του σε μια τράπεζα κυπριακή, εφόσον φοβάται ότι θα χάσει τα χρήματα. Ό,τι και να είναι αυτός, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, καλός καταθέτης, μπορεί να μην είναι όμως. Αλλά όπως και να είναι, δεν θα επενδύσει πάλι εκεί πέρα. Είναι μια ζημιά για τις κυπριακές τράπεζες. Δεν υπάρχει πίστη. Και όταν εννοούμε πίστη, σημαίνει πιστώνουμε, σημαίνει δίνουμε πίστη. Αυτό σημαίνει τράπεζα. Τώρα πλέον χάθηκε και η πίστη. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θεωρείτε ότι η Ρωσία τέλος μπορεί να παρέμβει στην οικονομία της Κύπρου και να τη βοηθήσει, γιατί έχει επιχειρήσει πολλές φορές να το κάνει? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα ρωτήσετε κάποιους πολιτικούς που ασχολούνται.